Κεφάλαιο 3. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη, να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πως πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Του, που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.